να σας πω μερικά πράγματα. Καταρχήν, δεν βγαίνω μέχρι σήμερα σε δημόσιο διάλογο με αυτόν τον τρόπο, διότι η δουλειά μας ως τεχνοκράτες είναι να υλοποιήσουμε το έργο με τον καλύτερο τρόπο. Αλλά επειδή έγινε αυτή η μερίδα προχθές, η οποία έγινε επίσκοπου και είμαι σαφέστατος σε αυτά που λέω, πρέπει να πω μερικά πράγματα για να είναι κατανοητά. Όταν μιλάμε για Αττικό Μετρό, μιλάμε για μια εταιρεία του δημοσίου. Το έργο εκτελείται από το δημόσιο, από το Υπουργείο Υποδομών της χώρας και όλες οι ενέργειες της εταιρείας αυτής έχουν να κάνουν με τα όργανα του Υπουργείου. Υπουργός, Υφυπουργός, Γενικός Γραμματέας. Άρα ποτέ δεν έχει αυτονομηθεί η εταιρεία και η πολιτική που αρμόζει στο έργο αυτό είναι η πολιτική της διαφύλαξης του δημοσίου συμφέροντος. Άρα όταν μιλάμε για πολιτικό επίπεδο και εγκαλούμε την Αττικό Μετρό για διάφορα θέματα, σε πολιτικό επίπεδο υπάρχει το αρμόδιο Υπουργείο. Η Αττικό Μετρό είναι τεχνοκρατική διεύθυνση εταιρεία η οποία εκτελεί ένα έργο. Άρα πολιτικά με το Υπουργείο συνομιλεί οποιοδήποτε φορέας. Πριν πρέπει να σας πω και κάτι άλλο για την προχθεσινή ημερίδα. Η προχθεσινή ημερίδα είχε δύο κατευθύνσεις. Η μία είναι ο εκβιασμός και η τρομοκρατία της εταιρείας, δηλαδή του δημοσίου. Γιατί η εταιρεία δεν πράττει μόνη της, όπως ξέρετε, όλες οι ενέργειες. Και είμαι σαφέστατος. Εγκαλείται ο πρόεδρος προσωπικά, άκουσον-άκουσον, αλλά και η εταιρεία Αττικό Μετρό, για το έργο εξ αρχής έως σήμερα. Με σωρία λαθών για να στοχοποιηθούν κάποιοι. Λέω προς όλες τις κατευθύνσεις κάτι. Η δουλειά δικιά μου είναι να μιλάω τεχνοκρατικά. Αλλά επειδή κάποιοι παραπληροφορούν, κάνουν κριτική για την κριτική, δεν μιλάνε για την ταμπακέρα. Τι πρέπει να κάνει το δημόσιο συμφέρον, να ενδώσει ή όχι? Μόνο κριτική. Λύση δεν έχω ακούσει. Τι θα έπρεπε να κάνει η Αττικό Μετρό ως δημόσιο για να προχωρήσει το έργο? Καμία λύση. Άρα, προκαλώ τον οποιονδήποτε σε ανοιχτή συζήτηση και όχι σε φιέστες στημένες με κλακαδόρους κτλ. Για να βρούμε κατηγορούμενους και να είμαστε εισαγγελείς. Όποιον θέλει σε ανοιχτή συζήτηση για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, να δούμε πώς δημοπρατήθηκε το έργο, τι έγινε με το έργο και το κυριότερο, το υπογρανίζω, τι θα μπορούσε να γίνει νόμιμα, όχι παράνομα, νόμιμα, δημόσιο χρήμα είναι, για να προχωρήσει το έργο, ώστε να μην ταλαιπωρείται ο κόσμος, ώστε να μην έχουμε αυτά τα προβλήματα που έχουμε σήμερα. Προκαλώ τον οποιοδήποτε σε ανοιχτό πάνελ, σε ανοιχτή συζήτηση με όλα τα μίντια της Θεσσαλονίκης. Να μιλήσουμε για την ταμπακέρα, να μιλήσουμε για το διατάφτα και για να μιλήσουμε για τι μπορεί να γίνει. Θα στο λέω σε απευθείας αντιπαράθεση με οποιονδήποτε φορέα που θέλει να κάνει κριτική για την κριτική και αν πανικοβάλλει τον κόσμο και να λαϊκίζει, τον προκαλώ σε ανοιχτή συζήτηση. Αν ήμουν ιδιώτης και αν η Αττικό Μετρό ήταν ιδιωτική εταιρεία, θα έμπαινε στη βάση που συζητάτε. Επειδή είναι δημόσιο χρήμα και δικοινοτικό που ελέγχεται από όλους τους μηχανισμούς, όλες οι πλευρές και ειδικά η ανάδοχος κοινοπραξία πρέπει να τιμήσει μια σύμβαση που υπέγραψε. Η Αττικό Μετρό δεν έχει καμία άλλη δυνατότητα, αλλιώς μπλέκει με ευθύνες και ποινικές ευθύνες, να διαχειριστεί ένα έργο ως ιδιωτικό. Το διαχειρίζεται ως δημόσιο έργο με χρήματα του ελληνικού λαού και του ευρωπαίου πολίτη. Άρα, η σύμβαση που έχει υπογραφεί πρέπει να τιμηθεί. Εάν η σύμβαση αυτή επέτρεπε οποιοδήποτε επιπλέον κόστος με τον τρόπο που υπεγράφει και με τον τρόπο που ξεκίνησε το έργο, ως μελετοκατασκευή εννοώ, το 2006, θα το είχε κάνει. Σας λέω ότι αυτά που λέμε εμείς, που λέω εγώ ως διοίκηση, εγώ ως άτομο, αλλά και το Υπουργείο και η Πολιτεία και η Κυβέρνηση, είναι ότι με αυτή τη σύμβαση δεν μπορεί να γίνει τίποτα παραπάνω αυτό που έχει κάνει σήμερα, διότι υπάρχουν κανόνες. Και αυτό παραπέμψαμε το θέμα σε διαιτησία. Για τις δυσκολίες που προέκυψαν και για όλα αυτά, η σύμβαση προβλέπει μερικά πράγματα. Τηρούνται καθαρά αυτά τα πράγματα που αναφέρεται η σύμβαση. Άρα, από εκεί και πέρα, επειδή η διέξοδος, όπως λέγεται, και ήταν η πρόταση της αναδόχου κοινοπραξίας, τα δικαστήρια να αποδώσουν δίκαιο, εμείς αποδεχτήκαμε και μια γρήγορη διαδικασία, η οποία είναι το διαιτητικό δικαστήριο το οποίο έχουμε, και αυτό οπωσδήποτε θα αποφασίσει, κρίνοντας διαφορετικά τα πράγματα, όχι με σύμβαση, όχι μέσα από τη σύμβαση. Μέσα από τη σύμβαση είναι δεδομένο
Είναι απλά τα πράγματα. Δεν έχει βρεθεί ούτε ένας νομικός. Από δεκάδες νομικούς που έχουν ρωτηθεί, εντός και εκτός εταιρείας. Από δεκάδες τεχνοκράτες που έχουν αναλύσει τη σύμβαση και βάζουν υπογραφές. Ούτε ένας δεν βρέθηκε να πει κάτι διαφορετικό, ότι δεν μπορούσε να κάνει. Ενδεχόμενη καταγγελία από μέρους κοινοπλαξίας στη σύμβαση, τι θα σημάνει? Θα σημάνει τις ευθύνες που έχει ο καθένας και τα επακόλουθα της. Λοιπόν, οποιοδήποτε, δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Δεν υπάρχουν. Δεκάδες έργα έχουν γίνει με καταγγελίες συμβάσεων, με εκτόσεις κτλ. Δεκάδες δεν είναι το πρώτο έργο. Κοιτάξτε δίπλα να δείτε πόσα έργα έχουν γίνει. Με δύο και τρεις εργολαβίες. Λοιπόν, εμείς θέλουμε να γίνει με μία. Αλλά με μία μέσα από νόμιμες διαδικασίες. Και όταν έχεις μία κοινοπράξη η οποία δεν μπορεί να εκτελέσει το έργο και εκβιάζει συνεχώς. Και πριν λίγους μήνες, αν ενθυμίστε, ήθελε πάλι να φύγει κτλ. Ποιος εγγυάται ότι μετά από οποιαδήποτε συμφωνία θα συνεχίσει και θα αποδώσει το έργο στο λαό της Θεσσαλονίκης? Κανένας δεν το εγγυάται. Άρα, ή συνεχίζει με τις νόμιμες διαδικασίες και αυτές που έχουν επιλεγεί. Δηλαδή, η θέση της Αττικόμετρου είναι πολύ καθαρή και της πολιτείας. Έχουμε διαιτησίες. Έχουμε σύμβαση. Οι διαιτησίες τις επόμενες μέρες θα αποφασίσουν για διάφορα πράγματα. Εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο να μην σεβαστούμε τα αποτέλεσματα της διαιτησίας. Όταν σε τέτοιο υψηλό επίπεδο οι κρίνοντες σε αυτές τις διαιτησίες. Λοιπόν, από εκεί και πέρα ο εργολάβος πρέπει να συνεχίσει το έργο, να ξεκινήσουν τα TBM που έχουν κατέβει από τη Νέα Ελβετία, να ξεκινήσουν τις επόμενες μέρες. Έχει κληθεί ήδη να υπογράψει σύμβαση αρχαιολογικών εργασιών, να βρουν δουλειά 200-300 οικογένειες με τις ανασκαφές που πρέπει να προηγηθούν. Γιατί το έργο και εγκαλείται η Αττικό Μετρό? Γιατί δεν τελειώνει το έργο το 2012 όπως προβλέπει η σύμβαση? Διότι όποιος είναι σαφέστατος και απλός, όποιος λέει ότι το 2012 και λαϊκίζει έπρεπε να παραδοθεί το έργο, δεν θέλει να βλέπει την αλήθεια. Διότι το έργο αυτό μέχρι σήμερα έχει αρχαιολογικές ανασκαφές που δεν ευθύνεται η Αττικό Μετρό. Οι αρχαιολογικές ανασκαφές στη Βενιζέλου και σε κάποια άλλα σημεία έχουν άλλο 1,5-2 χρόνια. Γιατί το έργο και εγκαλείται η Αττικό Μετρό? Γιατί δεν τελειώνει το έργο το 2012 όπως προβλέπει η σύμβαση? Διότι όποιος είναι σαφέστατος και απλός, όποιος λέει ότι το 2012 και λαϊκίζει έπρεπε να παραδοθεί το έργο, δεν θέλει να βλέπει την αλήθεια. Διότι το έργο αυτό μέχρι σήμερα έχει αρχαιολογικές ανασκαφές που δεν ευθύνεται η Αττικό Μετρό. Οι αρχαιολογικές ανασκαφές στη Βενιζέλου και σε κάποια άλλα σημεία έχουν άλλο 1,5-2 χρόνια. Δεν έπρεπε πώς αυτά κάποιος να κοροϊδεύει τον κόσμο? Ναι. Ένα λεπτό να απαντήσω. Ναι, πώς μπορεί κάποιος να κοροϊδεύει τον κόσμο ότι έπρεπε αυτή τη στιγμή να λειτουργεί το μετρό και διαφυγόντα κέρδη λέει γιατί το μετρό λειτουργεί, όταν η αρχαιολογία σε πολλά σημεία συνεχώς δουλεύοντας, περίπου 85 εκατομμύρια μέχρι σήμερα έχουν δαπανηθεί γι' αυτό, τελειώνει το 2015-16. Πώς θα δοθεί το 12 που κοροϊδεύουν τον κόσμο, το 12 πώς θα δοθεί όταν η αρχαιολογία δεν έχει τελειώσει? Συμφωνώ απόλυτα ότι θα πρέπει να υπάρχει μια τέτοια επιτροπή, η οποία θα είναι πάρα πολύ βοηθητική προς την εταιρεία, να είναι καλοπροαίρετη, να αντιμετωπίζει τα προβλήματα και όχι να δημιουργούνται, διότι έτσι δεν θα είχαμε ποτέ την περίπτωση του Παπαφίου, που δεν την αναφέρει κανένας. 2,5 χρόνια έκανε να δοθεί ένας χώρος και σε πολλά άλλα θέματα. Στο ΣΜΑ υπάρχουν δεκάδες θέματα τα οποία οι διάφοροι φορείς θα έπρεπε να βάλουν πλάτη. Σας λέω το εξής, η Αττικό Μετρό ουδέποτε, τουλάχιστον επί θητείας μου, θα δώσει ένα τέτοιο έργο προς κατασκευή με μελετοκατασκευή. Η μελετοκατασκευή σημαίνει βλέπουμε και κάνουμε. Δημοπρατούμε ένα έργο τις επόμενες μέρες. Το δεύτερο μετρό της Αθήνας, η γραμμή 4 που λέμε. Ακούστε τι χρονοδιάγραμμα έχει. 5 χρόνια μελετάτε το έργο και 7 χρόνια θα υπογραφεί η σύμβαση του χρόνου, το Δεκέμβριο δημοπρατείται, άρα 12 χρόνια από την ημέρα που ξεκινάς. Λοιπόν, τα 12 χρόνια που έχει ένα έργο της Αθήνας, στη Θεσσαλονίκη, στην πιο δύσκολη γραμμή λόγω αρχαίων, την έκαναν 6, 2006-2012. Όταν ένα έργο 12 ετών έως 14, διεθνής πρακτική, κανένα μετρό στον κόσμο δεν έχει τελειώσει σε 6 χρόνια. Το λιγότερο που έχει τελειώσει από την ημέρα που ξεκινάει η διαδικασία των μελετών είναι 12 χρόνια. Κοιτάξτε, ο Δήμος δεν τον βρήκε απέναντι, δεν μπορώ να είμαι τόσο καυστικός, αλλά θα μπορούσε νομίζω να βοηθήσει περισσότερο με επικοδομητικό διάλογο και σε μερικούς τομείς που θα μπορούσε. Και όσον αφορά και το τραμ,
η Αττικό Μετρό, η μόνη εταιρεία στη χώρα που έχει τεχνογνωσία και η οποία μπορεί να πάρει και χρήματα από το εξωτερικό από τις φορείς, κοινότητα και τράπεζα. Μόνο αυτοί εγγυώνται. Και η Αττικό Μετρό υπογράφει για αυτά τα δάνεια όλα, που είναι πάρα πολλά, όπως ξέρετε, 400 εκατομμύρια για την Καλαμαριά, 650 για τη Θεσσαλονίκη. Εάν δεν υπήρχε η Αττικό Μετρό, κανένα ποσό από αυτά που λέμε τώρα δεν θα μπορούσε να έρθει. Και ποιος έχει εγγυηθεί για αυτά? Η Αττικό Μετρό, και εγώ ίδιος τα υπογράφω.